Νίκος Χατζόπουλος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο πρόεδρος του NDC. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη και υγεία όλος ο κόσμος. Έτσι, την υγεία μας, να έχουμε όλοι μας. Πείτε μου τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουν δοθεί και δεν δίδονται τα χρήματα ακόμα και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια, λέτε? Ακριβώς. Ναι. Δεν το λέμε, το λένε οι αποφάσεις που έχουν βγει. Έχουμε τελεσίδικες αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις, που λένε ότι για το ετεκάμενο φυσικά, τον Ιούνιο του 2015 μέχρι το Μάη του 2016, που λένε ότι πρέπει να πληρωθούν οι σύνταξοι. Ναι. Τα χρήματα που αναλογούν, έτσι όπως το βάλατε και να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι, βγάζει 950 ευρώ το δικαστήριο μαζί με 6% τόκο μέχρι το 19, γιατί μετά το 19, όπως ξέρετε, το τόκος είναι 3%. Ναι. Τώρα τι ακριβώς έχει γίνει? Δυστυχώς η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ δεν θέλει να εφαρμόσει η εμπεγμός, κοροϊδία και υποκρισία δίχως όρια. Έτσι το ονοματίσαμε εμείς. Σε βάρος των συνταξιούχων, γιατί δεν θέλει τις αποφάσεις των δικαστηρίων να τις εκτελέσει. Που υπήρχαν δεσμεύσεις από τον κύριο Πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξεκαθάρισε με όλους τους τόνους ότι θα καταβληθούν τα αναδρομικά που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm. Δεν μας έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης με τον κύριο Σταϊκούρα ότι άμεσα. Και φαίνεται εδώ ότι δεν θέλουν να δώσουν τα χρήματα. Και θέλω να σας πω ότι εάν δεν δοθούν τα χρήματα, υπάρχουν από τις δικαστικές αποφάσεις, υπάρχει κίνδυνος να κατηγορηθούν για παράβαση καθήκοντος. Να σας πω γιατί είναι παράβαση καθήκοντος. Όταν ένα συνταξιούχος έχει διεκδικεί και του βγάζει απόφαση του δικαστηρίου 950 ευρώ και δεν την πληρώνει, και μετά από τον τόκο φτάζει κάνει 1200, γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε και θα πάμε περί μη συμμόρφωσης. Άμεσα θα καταθέσουμε τις περί μη συμμόρφωσης στα δικαστήρια, που εκεί όταν ζητάει ο συνταξιούχος περίπου 4.000 να πάρει, μπορεί τα δικαστήρια, υπάρχουν αποφάσεις που δίνει 500, 700, 800 ευρώ. Άρα όταν κάποιος είναι 1.200 και προσθεθούν και άλλα 700 στάρικα, πάει 1.900. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ταμείο φορτώνεται χρήματα τη στιγμή που δεν εκτελεί τις αποφάσεις η διοίκηση του ταμείου. Κύριε Χατζόπουλε, μα όλα αυτά τα οποία έλεγαν μέχρι σήμερα, ότι ξέρετε, περί αναδρομικών ή άλλων χρημάτων, καταβολή σε χρημάτων μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν αφορούν αυτό το περίφημο 11ο Μάιος-Ιούνιος 2015-2016. Αφορά με δικαστικές αποφάσεις. Ναι, ναι. Εμείς μιλάμε για με δικαστικές αποφάσεις. Μιλάμε για τις 300.000 που έχουμε κάνει και πρέπει να σας πω ότι το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων ήδη κάθε μέρα δικάζει. Θα δικάσουμε πάνω από 8.000 αγωγές. Άρα εκ των πραγμάτων μιλάμε για πολύ κόσμο που θα αναγκαστεί ο ΙΕΦΚΑ να πληρώσει. 300.000 μέχρι στιγμής είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν δικαιωθεί με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, λέτε. Έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Αλλά συνολικά λέτε ο αριθμός αυτός ότι θα φτάσει στις 800.000 πανελλαδικά. Όχι, όχι. Εγώ 300.000 είπα. Εμείς σαν δίκαιο, γιατί τα μέλη μας σχεδόν το 90% έχουμε κάνει αγωγές. Έχουμε κάνει προσφυγές στη δικαιοσύνη. Ακούσαν τις απόψεις μας. Θυμάστε που τα λέγαμε, ότι εμείς από την πρώτη μέρα μιλάγαμε ότι πρέπει να κάνουμε δικαστήρια. Είδατε ο κύριος Πέτσας τότε που ήταν εκπρόσωπος τύπου, έλεγε να μην κάνετε δικαστήρια. Δεν ξέρω. Θα παρακολουθείτε αυτά εσείς καλύτερα από μένα. Άρα εκ των πραγμάτων, εμείς ζητάμε κάτι απλό τώρα. Ζητάμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων να πάρει ο κόσμος τα χρήματά του. Φτάνε και μέχρι 6.000. Γιατί είναι δώρα κύριας, δώρα επικουργής και οι περικοπές της επικουργής. Συνολικά ποιο είναι το ποσό αυτό? Αυτό το ποσό, κοιτάξτε να δείτε, αν έχουν κάνει και τις τρεις αγωγές, πρέπει να σας πω ότι ανέρχεται περίπου 6.000 σε κάθε έναν συνταξιούχο. Ναι, μάλιστα. Όταν ο τρεις, ενώ δώρα κύριας, δώρα επικουργής και οι περικοπές της επικουργής. Ναι. Αυτό λέω οι τρεις διεκδικήσεις. Το 11 μήνου. Αλλά πρέπει να προσθέσω, μην το ξεχάσω, ότι εμείς σαν δίκτυο έχουμε προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν μείναμε μόνο στο 11ο, θα θυμάστε, μόνο εμείς το κάναμε. Ναι, ναι, ναι. Άρα εμείς περιμένουμε και την απόφαση του δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού και αν δικαιωθούμε, θα είμαστε αυτές οι αγωγές που κάνουμε μέχρι 31 Δεκάτου του 18. Το μιλάμε για πολλά χρήματα για αυτούς που έχουν κάνει προσφυγές. Μάλιστα. Το θέμα είναι αν έχουν να σας τα δώσουν αυτά τα χρήματα. Αν δεν έχουν χρήματα, τώρα δεν θέλω να σας πω. Εδώ γίνονται αναθέσεις. Εκεί δεν υπάρχουν χρήματα.
Εκεί υπάρχουν χρήματα για τι αναθέσει. Κύριε Χατζόπουλε. Για μα δεν υπάρχουν, που έχουν βγάλει δικαστικέ αποφάσει. Και να σα πω κάτι άλλο. Ο δεύτερο πυλώνα τη δημοκρατία, το έχουμε ξαναπεί εμεί συνέχεια, είναι η δικαιοσύνη. Αν θυμάστε, εμεί πιστεύουμε στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και πήγαμε στι αγωγέ. Άλλοι σύλλογοι δεν πήγανε. Θυμάστε που μα λέγανε ότι τρώτε τα λεφτά του Κοσμάκη, δεν πρέπει να κάνετε τούτο, δεν πρέπει να κάνετε τ' άλλο. Και τι λέγαμε από την αρχή εμεί. Εμείς την πιστεύουμε τη δικαιοσύνη, είναι κακό. Μάλιστα. Το μήνυμα που παίρνω είναι το εξής και δεν ξέρω αν σωστά το λαμβάνω, παρακαλώ πολύ να με διορθώσετε, ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και θέλουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για τον ίδιο. Δεν μπορούν να κάνουν τώρα. Δεν μπορούν, ναι. Όχι, για το 11μηνο των δώρων δεν μπορούν, γιατί το έκλεισε το ΣΤΕ. Είπε μέχρι τότε. Ναι. Μιλάμε για αυτούς που έχουν κάνει από εκεί. Ωραία. Τους δίνετε διορία από ό,τι βλέπω μέσα σε αυτή την επιστολή που τους στέλνετε. Και τους λέτε ότι έχετε μια διορία τι, να σας απαντήσουν. Αν απαντήσουν θα πάμε στις δύο επόμενες. Είναι επί μη συμμόρφωσης που θα κάνουμε έτσι στο εφετείο, στο διοικητικό εφετείο, και το δεύτερο θα πάρουμε και τους 160 και θα στείλουμε στον εισαγγελέα μηνυτήρια αναφορά, γιατί δεν εφαρμόζουν τους νόμους τους στο δικαστήριο. Εμείς δεν θα μείνουμε εκεί. Αλλά το θέμα μας δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι άμεσα πρέπει να πληρώσουν τους συνταξιούχους που πεινάμε, που μας κόψαν τα χρήματά μας, που δεν έχουν να πληρώσουμε το ρεύμα. Είδατε τι γίνεται. Δεν τολμάμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Όχι μόνο εμείς, και εσείς οι εργαζόμενοι προς Θεού, όλος ο ελληνικός λαός. Εδώ μιλάμε για άθλιες καταστάσεις. Και το έδειξε ο κόσμος και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι στις 9 του μηνός. Εδώ μιλάμε αυτή η συγκέντρωση που έγινε, που εγώ ασχολούμαι χρόνια με το συνδικαλισμό και το γνωρίζετε πολύ καλά. Ήταν καταπληκτική η συγκέντρωση. Και θα δείτε την επόμενη θα γίνει. Και μας είχαν κλείσει και το μετρό. Δεν είχαμε μετρό στην Αθήνα. Αλλά τι θα γινόταν. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Να δούμε από την άλλη τι θα γίνει με τις εκκρεμείς συντάξεις και τους φακέλους. Περιμένουμε ανακοινώσεις στις 10 σήμερα το πρωί από τον Πρωθυπουργό. Έτσι κι αλλιώς θα τα πούμε την Τρίτη. Γιατί θα τα πούμε. Τη Δευτέρα θα βγάλουμε ανακοινώσεις. Και το θέμα αυτό. Θα δείτε σήμερα. Για τις εκκρεμείς συντάξεις εννοείται. Θα δείτε σήμερα. Όταν λέμε ότι βγάζουμε μία σύνταξη. Μισό λεπτό, γιατί μπερδεύτηκα. Θα δείτε, είπατε την Τρίτη. Συγγνώμη, σας ταλαιπωρώ και ταλαιπωρώ και τον κόσμο, αλλά δεν το κατάλαβα. Συγχωρήστε με. Μέχρι την Τρίτη θα βγάλετε καινούργιες ανακοινώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκκρεμείς συντάξεις. Τι γίνεται. Τη Δευτέρα. Ναι. Σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει. Στις 10, ναι. Ωραία. Τη Δευτέρα, ναι, θα βγει από το ενιαίο δίκτυο ένα δελτίο τύπου που θα αναφέρει τις πραγματικές εκκρεμότητες, να σου πω και το λέω αυτό. Με μια λέξη, γιατί την Τρίτη πιστεύω θα τα πούμε πάλι. Όταν λέμε ότι βγαίνει μια σύνταξη. 8:30 το πρωί, σας το λέω από τώρα. Το σημειώνω και εγώ στο ημερολογιό μου. Τρίτη, ναι. Θα το δείτε τη Δευτέρα το δελτίο τύπου. Όταν λέμε ότι βγαίνει μια σύνταξη, βγαίνει ολοκληρωμένη. Τι εννοώ ολοκληρωμένη? Με όλα τα χρόνια εργασίας. Όταν βγάζουν από τις συντάξεις που βγάζουν το 30 με το 40%, δεν έχει τη διαδοχική. Δεν έχει αναγνώριση παιδιών, σπουδές και στρατό. Δεν είναι ολοκληρωμένη σύνταξη. Εδώ έχω στα χέρια μια σύνταξη που έχει βγει, που έχει διαφορά 455 ευρώ. Αυτή έχει βγει από όχι σύνταξη από αξίες. Δεν έχει φυσικά. Σήμερα θα είναι ένα φιάσκο, η γνώμη μου, να το δούμε. Εδώ είμαστε. Εμείς απαντάμε με στοιχεία, όπως βλέπετε, έτσι. Τη Δευτέρα θα βγει το δελτίο, τι θα δείτε. Κύριε Χατζόπουλε, φαντάζομαι ότι σε αυτά τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνεται υπάρχουν όλες οι περιφερειακές ενότητες της χώρας, όπου εκκρεμούν σε πάρα πολλές, όπως το Ηράκλειο ας πούμε, χιλιάδες φάκελοι. Το ξέρετε αυτό? Το ξέρω. Το θέμα όμως δεν είναι να βγει της κυρίας Δουργεράκη απόφαση από τα 40 έτη σύνολο να τη βγει με 28. Αυτή δεν είναι απόφαση. Δεν έχει βγει αυτή η απόφαση. Γιατί πάλι ο υπάλληλος θα την ξαναπάρει στα χέρια του. Φαντάζομαι πόσες εργατόρες χάνονται. Θα την ξαναπάρει να προσθέσει τα 12 χρόνια που λείπουν. Αυτά σας λέω. Θα τα πούμε την Τρίτη το πρωί. Θα κάνω λοιπόν, και παραδείγματα. Εντάξει. Okay, λοιπόν, τα λέμε την Τρίτη το πρωί. Περιμένουμε να ακούσουμε και σήμερα τις ανακοινώσεις. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί ενημερώνετε τον κόσμο. Καλημέρα σας, κύριε Χατζόπουλε. Καλά να είστε.